Κάθε 71 δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος στον κόσμο διαγιγνώσκεται με άνοια. Τα τελευταία χρόνια η νόσος Αλσχάιμερ αναδεικνύεται σε μείζον ιατρικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα, με τους ειδικούς να μιλούν για επερχόμενη επιδημία. Για τον λόγο αυτό, επίκουρος καθηγητής νευρολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Ευθύμιος Δαρδιώτης ζητά τη συμμετοχή του κόσμου στις εξετάσεις που γίνονται στα τοπικά ΚΑΠΗ, στο νοσοκομείο, στο κοινωνικό ιατρείο, στο κέντρο της Λάρισας ή ακόμη και στις οικίες του, αν υπάρχουν κινητικά προβλήματα για τον εντοπισμό και έγκαιρη αντιμετώπιση της νόσου. Καταρχήν το γεγονός ότι ζούμε σε μια μεσογειακή χώρα και μια μεσογειακή πόλη δεν σημαίνει ότι τηρούμε τις αρχές της μεσογειακής διατροφής. Αυτή ενδεχομένως τη διατροφή την τηρούσαν οι γονείς μας, οι παππούδες μας, τις προηγούμενες δεκαετίες, το 50, το 60, και περιλαμβάνει χαμηλή κατανάλωση κρέατος, υψηλή κατανάλωση λαχανικών, φρούτων, δημητριακών οσπρίων, ικανοποιητική κατανάλωση ψαριού και μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, κυρίως στα γεύματα με τη μορφή κρασιού. Τώρα, όσον αφορά τη μελέτη της Λάρισας, που είναι έτσι μια μεγάλη μελέτη, έχει συμπεριλάβει περίπου 1.100 άτομα μέχρι στιγμής και ευελπιστούμε να φτάσουμε στα 1.500. Αυτό το οποίο βρέθηκε καταρχήν είναι ότι η συχνότητα της άνοιας είναι ίσως λίγο μικρότερη από αυτή που αναμένεται διεθνώς. Έχουμε βέβαια μια επιφύλαξη σε αυτό το εύρημα, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί το δείγμα. Και το δεύτερο σημαντικό εύρημα είναι ότι τα άτομα τα οποία τηρούν την μεσογειακή δίαιτα, έχουν μια υγιεινή διατροφή, με αυτά που περιέγραψα προηγουμένως, φαίνεται ότι έχουν μικρότερο κίνδυνο για την εμφάνιση της άνοιας. Βέβαια, ευελπιστούμε στην ανταπόκριση του κόσμου, έτσι ώστε να έρθουν και άλλα άτομα, να ολοκληρωθεί η μελέτη για να έχουμε τελικά αποτελέσματα. Όσοι ανταποκριθούν στο κάλεσμα των ερευνητών, από την οποία βέβαια έχουν και ωφέλη, θα υποβληθούν σε κλινική εξέταση, εξέταση των διανοητικών τους λειτουργιών, ενώ γίνεται επίσης και ένας αιματολογικός έλεγχος. Το δείγμα των ασθενών που εξετάζεται επιλέχθηκε τυχαία, οπότε οι ίδιοι ερευνητές επικοινωνούν με τους ενδιαφερόμενους. Αν τώρα κάποιος επιθυμεί να μάθει αν είναι στο δείγμα και ενδιαφέρεται να εξεταστεί, μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6972 64 80 26 τις απογευματινές ώρες από τις 5 μέχρι τις 8.